δημόσιες υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους έναντι του παρανομούντα εργοδότη που δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Υπάρχουν επιθεωρήσεις εργασίας, υπάρχουν άλλα εργαλεία να, δημόσια να παρέχουν μέσα στην επιχείρηση να κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει να θέλει να κάνει μια ερώτηση εργαζόμενος. Και υπάρχει και εισαγγελέας, να ξέρετε κύριε Παπαδάκη. Θέλει να κάνει μια ερώτηση εργαζόμενος. Παρακαλώ. Έβγαλε μια ανακοίνωση όντως στο Υπουργείο Άμυνας ότι δεν οφείλει λεφτά στον εργοδότη, το δικό μας. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Επί τόσους μήνες τι διαπραγματεύεται τότε με τον κύριο Ταβουλάριο Αβραμόπουλο? Ακριβώς. Εκεί είναι ένα ζήτημα. Αν δεν του οφείλουν χρήματα, θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να του πούνε: κύριε, δεν σου οφείλουμε τίποτα, άντε στο καλό. Πόσοι μέχρι άνθρωποι... την Παρασκευή το βράδυ διαπραγματευότανε. Πόσοι άνθρωποι είσαστε χωρίς λεφτά τόσο καιρό? 600. Είμαι 600 άνθρωποι. Είναι 600 άνθρωποι. Και είσαστε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες απλήρωτοι, αγαπητέ φίλε. Τρεις-τέσσερις μήνες, πόσο καιρό είσαι? Πόσο είπατε? 9. Είναι 600 οικογένειες, κύριε Παπαδάκη. Και 9 μήνες είσαστε απλήρωτοι. 9 μήνες, ναι, είμαστε απλήρωτοι 9 μήνες. Δεν κάνω τη χαζή ερώτηση τη δημοσιογραφική, πώς είτε τόσο καιρό. Καταλάβατε γιατί δεν θα την κάνω, όχι και δεν θέλω να μου απαντήσετε κιόλας. Τι να σας απαντήσω? Σε αυτό θα πρέπει να προβληματιστώ. Θα σας πω απλά ότι δεν ζούμε. Έτσι. Έτσι. 600 οικογένειες. 7.000 λέει 600 οικογένειες. Εγώ για τις 7-8.000 που λένε οι άνθρωποι αυτό, ότι τους χρωστάνε τα ναυπηγεία, φανταστείτε ότι με βάση τις παραδόσεις, λογικά αν έχουν πληρωθεί, μιλάμε για μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Όχι, μισό εκατομμύριο. Δηλαδή τα ναυπηγεία έχουν 130 εκατομμύρια ευρώ, έχει κάθε πυραυλάκια που λένε για τις ανάθεσεις. Λοιπόν, ναι, έχουν παραδοθεί οι τέσσερις, λογικά έπρεπε να έχουν τα ναυπηγεία 500 εκατομμύρια ευρώ. Και εσείς ζητάτε απλά 8.000 ο καθένας που αντιστοιχούν περίπου για να μπορέσετε να ζήσετε τις οικογένειές σας. Ότι το κόστος, ότι το κόστος των δουλευμένων είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν εισπραχθεί. Και το εμπορικό κομμάτι. Γι' αυτό κάνουμε, μας έκανε Λιάννα εντύπωση, γιατί αν όντως έδωσε το Υπουργείο Δικής Άμυνας τα λεφτά. Τα λεφτά δεν είναι λίγα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοδότες σε όλη την Ελλάδα που δεν πληρώνουν μέχρι και 15 μήνες τους εργαζόμενους. Έτσι είναι όπως το λες. Όποιος έχει την ψευδέστηση ότι η επιθεώρηση εργασίες ή κάποιος θεσμός από αυτούς που επιτρέπουν να πηγαίνουν τα λεφτά στον εργοδότη θα υποχρεώσει τους εργοδότες να πληρώσουν, κοιμάται υπνοβαθή. Καλά, δεν τους έχουμε και για χρυσή αυτή. Υπνοβαθή. Αφήνουμε τους φίλους μας, θα ξαναγυρίσουμε άλλοι, θα είμαστε συνέχεια μαζί. Συνέχεια μαζί θα είμαστε. Με τον αγώνα τους λύνεται και αυτό είναι οι 600 στην κατάληξη. Θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε για λίγο με τον Υπουργό Ανάπτυξης και θα απαντηθούν και ερωτήματα δικά σας. Τον κύριο Δένδια, να πάμε να δούμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.